Τώρα δεν έχει slide, έτσι. Οπότε θα έχω την τιμή να συντονίσω ή μάλλον να εμποδίσω τους μονομάχους να ρίξουν αίμα στην αρένα. Οι ίδιοι λοιπόν οι μονομάχοι θα συνεχίσουν το σενάριο αυτό, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι σαν μια φυσική εξέλιξη και του προηγούμενου σενάριου. Έχουμε λοιπόν έναν άρρωστο ο οποίος έχει ένα καρκίνωμα της οροδοχοκύστεως τα φένα, high grade. Δεν μας λέει αν έχει ταυτόχρονα και inside του ή όχι. Και το πρόβλημα είναι αν θα κάνουμε κυστεκτομή ή αν θα προχωρήσουμε με ένα πρόγραμμα συντηρητικό. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας λέγανε οι δύο μονομάχοι εάν θα αρχίζαν τη μονομαχία τους με αυτή μόνο την πληροφορία ή αν θα θέλανε ριτούρ στον άρρωστο. Είναι ένα καινούριο σενάριο τώρα, έτσι, δεν έχετε τα προηγούμενα δεδομένα από το προηγούμενο άρρωστο. Ναι, νομίζω ότι τονίστηκε και προηγουμένως ότι η επαναληπτική διοριστρική είναι καθοριστική. Δηλαδή, έστω ότι τον είχα χειρουργήσει εγώ τον άρρωστο αυτόν και έβγαζε ένα τάφ, ένα high grade. Και ήταν η μόνη απάντηση. Δεν σας έλεγε τίποτα από χείλη, δεν σας έλεγε τίποτα από βάση, γιατί έτσι βούρου-βούρου που τα κάνω συνήθως στα περιστατικά μου, δεν ήμουν καλός σε αυτή την ιστορία. Ήταν μια άθλια παθολοανατομική απάντηση. Θα θέλατε. Οπωσδήποτε. Σεφέστατε. Επομένως, ξεκινάμε από αυτό το δεδομένο ότι πρέπει οπωσδήποτε και η τεκμηρίωση είναι ότι έχουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι υποσταδιοποιημένοι άρρωστοι, οι οποίοι εκ των προτέρων θα έχουν ταυδίο νόσο, άρα θα είναι μείον διαιθητική νόσο ή και παραπάνω. Μας αφαιρείς, Διονύση, τα επιχειρήματα. Και θα κάνω μια γρήγορη εισαγωγή εδώ για να τότε, τα πούμε λίγο όλα. Κύριε Τζόρτζη, να μας πείτε την εισαγωγή για ποιο λόγο χρειαζόταν αυτό το debate. Ακριβώς. Χρειαζόταν. Ναι, βεβαίως. Ή θα φάμε. Μπορούμε να βάλουμε την πρώτη διαφάνεια, παρακαλώ. Λοιπόν. Για να φέρουμε τα σπαθιά μας και εγώ και ο Κώστας και να κάνουμε αυτό το debate, να χτυπηθούμε, φαίνεται ότι γενικά έτσι η επιστήμη με μεγάλα γράμματα δεν έχει καταλήξει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και γιατί δεν έχει καταλήξει, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες. Οι μελέτες ισχυρές, καλά σχεδιασμένες, με πολλούς ασθενείς μέσα, όπως πρέπει και όπως θα έπρεπε να σχεδιάζονται όλες οι μελέτες και να λέγαμε αυτοί οι ασθενείς θα πάνε για κυστεκτομή ή θα κάνουν συντηρητική θεραπεία. Και νομίζω ότι φαίνεται εύκολο, παρόλο τα πράγματα θα σας πω γιατί είναι δύσκολα, θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, όλοι μας κάνουμε διουρηθρική εκτομή εδώ μέσα, το 20% περίπου των εμφανειακών είναι αυτού του σταδίου, τα φένα high grade, άρα άμα βάζαμε όλοι τα περιστατικά μας, οι αριστεροί κάνανε κυστεκτομή, οι δεξιοί βάζανε μπεσετζέ, θα συγκρίναμε κάποια τα αποτελέσματά μας και θα λέγαμε μια πολύ ωραία μελέτη και θα λύναμε το πρόβλημα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται από πολλά χρόνια και υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο να σχεδιάσεις και να κάνεις αυτές τις μελέτες. Αρχική TUR νομίζω ακούστηκε. Αυτό που φαίνεται από μια μελέτη ότι ο καλός χειρουργός μάλλον έχει και λιγότερα αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα από τον κακό. Αυτό δεν μπορεί να παρέμβει κανένας. Δεύτερον, παθολογοανατόμος. Είπαμε 50% περίπου διαφορές στο ίδιο παρασκεύασμα διαφορές στην σταδιοποίηση και στη διάγνωση. Η επαναληπτική tour νομίζω κανένας δεν την αμφισβητεί πλέον, αλλά αυτό δεν ήταν δεδομένο κάποια χρόνια πριν. Άρα οι παλιές μελέτες είναι με μία TUR η οποία είχε τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Η σωστή ενδοκιστική θεραπεία, νομίζω τα είπαμε και αυτά, η συμμόρφωση, η σωστή χορήγηση και η αξιολόγηση, όπως είπαμε, της θεραπείας. Άρα όλα αυτά οδηγούν να επιλέξουμε καλά τους ασθενείς μας. Και επειδή εμείς με τον Κώστα είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και δεν θέλουμε να χτυπηθούμε, άρα στο τέλος, όπως θα δείτε, θα αναφέρουμε έναν αλγόριθμο που ουσιαστικά όταν δεν βγάζει άκρη η επιστήμη, τι κάνει, κάνει ένα κονσένσους. Άρα κάναμε ένα κονσένσους εγώ και ο Κώστας και καταλήξαμε στο να πούμε έναν αλγόριθμο στο τέλος για να καταλήξουμε. Και αν τον κάνατε εσείς οι δύο μόνο, έχει το χαμηλότερο βαθμό αξιοπιστίας που υπάρχει. Μάλιστα, εντάξει. Αλλά επειδή σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας σεβόμαστε ακόμα. Δεν είναι δικός μας. Το λέμε και σας σεβόμαστε ακόμα πιο πολύ, θα τον αποδεχτούμε εκ των προτέρων. Ωραία. Λοιπόν, αλλά ας αρχίσουμε λίγο να λέμε τα δεδομένα. Εδώ βλέπετε, παρόλο που είναι λίγο δύσκολη σαν διαφάνεια, βλέπετε πολλές μελέτες, παλιές μελέτες από το 78 μέχρι σχεδόν πρόσφατα, όπου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση το high grade τα φένα.
Άρα περιμένουμε να έχει υποτροπές και γι' αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν δεν είχε καθόλου υποτροπές και μάλλον πρόοδο της νόσου, δεν θα λέγαμε ότι είναι κακή νόσος. Άρα βλέπετε ότι έχει με πρόοδο της νόσου κάποια ποσοστά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι υποτροπές. Δηλαδή ένα 60% με 70% κατά τα άλλα μπορεί να σώσεις την ουροδόχο κύστη, να μην τον οδηγήσει σε κυστεκτομή. Και αυτό που φαίνεται ότι αν είσαι προσεκτικός, άμα παρακολουθείς καλά τους ασθενείς και αν έχεις όλα αυτά τα δεδομένα, ότι και η επιβίωση από την νόσο είναι πολύ καλή. Φτάνει στο 80%. Δηλαδή, άμα τους προλάβεις σε ένα στάδιο, όπως θα πούμε, που βλέπεις ότι σου ξεφεύγει η νόσο, μπορεί να οδηγήσει σε εκτεκτομή, γιατί είναι αυτό το επόμενο βήμα. Άρα, αυτός ο ασθενής να του σώσεις. Άρα, η συντηρητική άποψη σε αυτό το θέμα είναι ότι καλύτερο. Όταν λέμε συντηρητική αγωγή στην ουροδόχο κύστη, λέμε για BCG. Έτσι, νομίζω είναι ξεκαθαρισμένο. Κάποιες μελέτες με υψηλό evidence, όπως βλέπετε, ότι παραδείγματος χάρη ο συνδυασμός TGR και BCG είναι αποτελεσματικότερος από το TGR ή TGR και χημειοθεραπεία. Νομίζω κανένας δεν κάνει για αυτούς τους όγκους πλέον χημειοθεραπεία. Με τη μητομικίνη που υπήρχαν κάποια debate, φαίνεται ότι όταν κάνεις μακροχρόνια χορήγηση BCG, γιατί ανοίγουν διάφορα θέματα τώρα και δεν θέλω να πω, στη μακροχρόνια χορήγηση του BCG είναι πολύ καλύτερη από τη μητομικίνη. Τώρα, άρα και φτάσαμε εδώ, πάλι είναι μια μετανάλυση των Σιλβέστερ από την Ιορτισή, ότι η θεραπεία με BCG προφυλάσσει ή κατελάχιστον, ήταν πολύ έτσι, προσεκτική στο τι θα ορίσουν, καθυστερεί τον κίνδυνο πρόοδου της νόσου. Φαίνεται η διαφορά, βλέπετε τα ποσοστά, αλλά ο σχετικός κίνδυνος που αναφέρουν στο τέλος είναι γύρω στα 25%. Άρα περίπου ένα 25% των ασθενών μας θα καθυστερήσουμε ή μάλλον θα σταματήσουμε την πρόοδο αυτή της νόσου. Και για να γίνει όπως είπαμε αυτό, πρέπει τουλάχιστον ένα χρόνο, λένε τα guidelines, 3 χρόνια σύμφωνα με το ΛΑΜ σύμφωνα με το ΛΑΜ, 3 χρόνια πρέπει να χρησιμοποιείτε τον BCG. Τώρα, η πλήρης δόση σαφώς είναι καλύτερη όταν μπορεί να χορηγηθεί, ειδικά σε μεγάλους, αυτό που λέμε, στους κακούς όγκους αυτής της κατάστασης. Και για να δούμε 2 μελέτες, οι οποίες προσπάθησαν, χωρίς να είναι τέλειες, να συγκρίνουν τον BCG, τη συντηρητική αγωγή και την κυστεκτομή. Και βλέπουμε, μία είναι από το τμήμα, όπως βλέπετε, μάλλον δεν βλέπετε καλά, του Στούντερ, από ένα πολύ μεγάλη κλινική με μεγάλη εμπειρία στον καρκίνο της ουροδόχου κύστος. Φτάνουμε ως εδώ ότι ουσιαστικά αυτοί δεν βρήκαν καμία διαφορά σε αυτούς που κάναν BCG και σε αυτούς που κάνανε κυστεκτομή. Μια άλλη λίγο καλύτερα σχεδιασμένη μελέτη, παρόλο που δεν έχει τα κριτήρια μιας καλής μελέτης και γι' αυτό δεν έχει και υψηλό evidence, χωρίστηκαν BCG και όταν υποτροπιάσει η κυστεκτομή, η άμεση κυστεκτομή. Εδώ φάνηκε ότι μάλλον μόνο σε κάποιους ασθενείς υπερτερεί η άμεση κυστεκτομή. Και σταματάω εδώ διαβάζοντας τα guidelines που νομίζω βάζει όλο και όλο τον ορισμό και όλη τη διάγνωση και όλες τις συμβουλές για να κάνει κάποιος κάτι, ότι σε ασθενείς τα ΦΑΛΦΑ, τα ΦΕΝΑ, high grade, για ένα χρόνο τουλάχιστον BCG και σε αυτούς με in situ. Και σταματάω εκεί. Άρα, Κώστα, έχουμε κάτι να αντιπαραθέσεις στον Βασίλη. Λοιπόν, ο Βασίλης καλά τα είπε βέβαια, αλλά μάλλον θέλησε λίγο να σας παραπλανήσει. Και όπως βλέπετε εδώ, καταρχήν τα guidelines είναι κομμένα. Έχουν και άλλα από κάτω, τα οποία δεν θέλησε να τα βάλει. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. 3 λόγοι, λοιπόν, γιατί εγώ θα πρέπει να πάω. Θα τον βάλω τον άρρωστο να κάνει κυστεκτομή. Πρώτον, πολύ συχνά είναι υποσταδιοποιημένος. Δεν είναι πραγματικό τα φαίνα. Έχει λεμφαδένες θετικούς, οπότε αλλάζει τελείως το στάδιο. Και τρίτον, με την κυστεκτομή εγώ θα του δώσω στον ασθενή επιβίωση. Λοιπόν, και να χρησιμοποιήσω από τα ίδια άρθρα τα οποία επέλεξε ο Βασίλης, να δούμε λιγάκι ορισμένα δεδομένα. Λοιπόν, TAF2 έως το 50% ήταν τελικά μετά την κυστεκτομή, όταν έγινε. Δεν ήταν τα φαίνα, θα τους χάναμε τους ασθενείς αυτούς. Θα μου πει κανένας για την επαναληπτική διουρηθρική. Ναι, μπορεί να το μειώσει το ποσοστό αυτό της υποσταδιοποίησης, αλλά πάλι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεύτερο σημαντικό δεδομένο. Κοιτάξτε τα ποσοστά. 9 έως 18% οι ασθενείς αυτοί που λέμε TAF1 high grade έχουν λεμφαδένες. Είναι θετικοί λεμφαδένες. Και αν σας φαίνονται χαμηλά τα ποσοστά αυτά, σκεφτείτε ότι θα χάσετε 1 στους 5 ασθενείς. Αν θέλετε να το χάσετε, επιλέξτε τον BCG. Και τελικά, αν τον κάνουμε κυστεκτομή, εγώ τι θα του προσφέρω. Θα του προσφέρω ένα ποσοστό επιβίωσης, το οποίο πλησιάζει το 90%, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό επιβίωσης, ειδικά για μια τόσο επιθετική νόσο για την οποία συζητάμε. Και προτείνω σαφώς την κυστεκτομή ως την λύση στο πρόβλημα του TAF1 high grade.
Οπότε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε άμεσα, ναι. Άρα το πρώτο ερωτηματικό λοιπόν είναι σαφές. Έχετε αυτόν τον άρρωστο που τα φαίνα high grade. Θα προχωρήσει κανείς σε άμεση κυστεκτομή ή θα είναι συντηρητικότερος για να κάνει θεραπεία του με το πεπιμπι. Η ερώτηση λίγο να το διευκρινίσω είναι για το αν θα κάνει κυστεκτομή, όχι αν θα την κάνει γρήγορα, γιατί είναι το επόμενο ερώτημα. Αν η νόσος αντιμετωπίζεται γενικώς συντηρητικά ή επιθετικά. Για να δούμε το τι γίνεται. Άρα λοιπόν. Γιατί τόσο λίγοι. Θα δούμε τώρα τις απαντήσεις ή μετά μαζεμένες όλες. Α, μπορούμε να τις δούμε και μετά. Αλλά αν θέλετε, ψηφίστε παρακαλώ πολύ όσοι έχετε τους υπολογιστές σας. Και θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι, το δεύτερο ερωτηματικό είναι η κυστεκτομή πρέπει να γίνεται άμεσα ή μπορεί και να καθυστερήσει. Να πάμε λίγο στη διαφάνιση. Δεν μου άρεσε αυτό το ποσοστό, γιατί νομίζω ότι όλοι είναι αρκετά επιθετικοί εδώ μέσα και η κυστεκτομή είναι σαν πρώτο μέλημα σε όλους αυτούς τους. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ψυχανάλυση το για ποιο λόγο συμμετέχουν σε αυτό το σχολείο και αν βγάλουμε και ποσοστό υψηλής επιθετικότητας θα είναι πολύ, πολύ προβληματική η κατάσταση, Βασίλη μου. Δεν είναι κάτι τέτοιο όμως μυρίζομαι γενικότερα. Ωραία. Ας δούμε λίγο τι σημαίνει αποτυχία όμως. Γιατί όπως είπαμε ένα ποσοστό αποτυχαίνει. Λοιπόν, και αυτό νομίζω θα το ορίζαμε έτσι σε τρεις κατηγορίες. Αυτοί που ποτέ δεν ήταν ελεύθεροι νόσου, άρα δηλαδή τι σημαίνει ότι στο πρώτο τρίμηνο που κάναμε την κυστεοσκόπηση είχαν νόσο, την ίδια νόσο, είτε χειρότερη. Αυτοί που στην πρώτη κυστεοσκόπηση ήταν ελεύθεροι, αλλά στο εξάμηνο, στην δεύτερη κυστεοσκόπηση βρήκαμε νόσο. Και αυτοί που μετά το εξάμηνο, και εδώ είναι μια μεγάλη κατηγορία, μέχρι και ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, ήταν ελεύθεροι νόσου και υποτροπίασαν κάποια στιμούλα. Στις πρώτες περιπτώσεις. Δεν το συζητάει κανένας, νομίζω και τα δεδομένα είναι αρκετά ισχυρά ότι θα κάνει κυστεκτομή. Στην τελευταία περίπτωση εδώ υπάρχουν στοιχεία και όταν αυτή η υποτροπή γίνεται μετά τον ένα χρόνο και δεν είναι του ίδιου σταδίου ταφένα, δηλαδή είναι μικρότερο στάδιο ταφ-α ή χαμηλότερο grade, ότι εκεί μπορεί να δοκιμάσει ένα δεύτερο κύκλο BCG με ένα περίπου 40% αντιμετώπισης της νόσου. Ποιες είναι οι μελέτες όμως δεν είναι πολύ ισχυρές εδώ και συνήθως επιλέχθηκαν εδώ ασθενείς οι οποίοι είτε δεν μπορούσαν είτε δεν ήθελαν να κάνουν κυστεκτομή. Άρα, για να πάμε στο επόμενο, από ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Memorial της Νέας Υόρκης, νομίζω κανένας δεν αμφισβητεί τα στοιχεία του, ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν ταφένα υποτροπή μετά από BCG ζήσαν περισσότερο όταν ακολούθησε κυστεκτομή. Και για το λόγο του αληθές βλέπετε, και έρχομαι σε αυτό, ότι θα σταθώ μόνο εδώ, cancer specific survival, δηλαδή ειδική από την νόσο επιβίωση, όταν έγινε πρόοδος της νόσου, ήταν πολύ χαμηλή, άρα δεν πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε άλλο BCG όταν αποτύχει, στις συνθήκες που είπαμε, δεν πρέπει να αφήσουμε την νόσο σε αυτό το σημείο να μας ξεφύγει, γιατί πλέον τα πράγματα, σύμφωνα και με μια διαφήμιση, θα είναι tragic. Εντάξει. Τα ποσοστά επιβίωσης θα είναι πολύ χαμηλά. Και πάλι τα guidelines, βλέπουμε ότι σε ασθενείς οι οποίοι απέτυχαν μια φορά στο BCG, η κυστεκτομή είναι απόλυτη ένδειξη. Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν, εγώ θα υποστηρίξω, θα γίνω πιο επιθετικός ακόμα, όχι απλώς κυστεκτομή. Καλά, έχουν ψηφίσει και στην δεύτερη και στην τρίτη ερώτηση. Είναι μάλλον biased. Λοιπόν, να έχουμε λίγο τις διαφάνειες. Μην ψηφίζετε τουλάχιστον πρώτα ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, εγώ γίνομαι ακόμα πιο επιθετικός. Και όχι απλώς θα κάνουμε κυστεκτομία, θα την κάνουμε και γρήγορα. Δεν θα χάσουμε χρόνο καθόλου. Λοιπόν, υπάρχουν δεδομένα. Τα δεδομένα ξεκίνησαν μάλλον από αυτή τη μελέτη του 2001, τα οποία δείχνουν σαφώς ότι οι ασθενείς οι οποίοι θα υποβληθούν έγκαιρα σε κυστεκτομή έχουν σημαντικά, στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε καθυστερημένη κυστεκτομή. Και εδώ η λέξη καθυστερημένη ορίστηκε στα 2 χρόνια, που ήταν και σχετικά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και προσέξτε λιγάκι την υποανάλυση, εάν ο όγκος τελικά ήταν ταφένα. Πραγματικό ταφένα, δεν είχε γίνει δηλαδή υποσταδιοποίηση, ότι με την έγκαιρη κυστεκτομή αγγίζουμε κάτι ποσοστά επιβίωσης, τα οποία είναι εξωπραγματικά για έναν επιθετικό καρκίνο σαν αυτόν. Πλησιάζουν το 100%. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι σώζουμε τον ασθενή. Αντίθετα, εάν γίνει διαιθητικός,
προλάβει και γίνει διευθυντικός ή ήταν διευθυντικός, ήταν τα αυδία, ήταν υποσταδιοποιημένα, τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά και πάλι η έγκαιρη κυστεκτομή, η γρήγορη κυστεκτομή είναι αυτή η οποία θα αλλάξει σημαντικά την επιβίωση. Λοιπόν, πάντως, αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση σε αυτή τη μελέτη, εκείνο το οποίο, αν τη θυμάμαι καλά, είναι ότι δεν είχε απόλυτα ξεκαθαρίσει τον πληθυσμό όσον αφορά να ήταν BCG refractory, να ήταν BCG recurrence και αν ήταν BCG late recurrence. Δεν ξέρω εάν τα νούμερα θα φτάνανε για να κάνουν κάτι τέτοιο ή αν είχαν στοιχεία και αν η περαιτέρω ανάλυση με αυτόν τον τρόπο θα άλλαζε λίγο τα δεδομένα. Απλά και μόνο να το έχουμε στο μυαλό μας για το πώς διαβάζουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, άλλη μελέτη. Εδώ μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι είχαν σαφείς προδιαθετικούς παράγοντες υψηλού κινδύνου. Έτσι, πολλαπλή όγκη, μεγάλη όγκη ή καρκίνωμα in situ. Νομίζω ότι τα Kaplan-Meier διαβάζονται αυτονόητα, δεν θέλει καμία διαφορά, καμία φιλοσοφία κανείς για να δει ότι η έγκαιρη κυστεκτομή, η γρήγορη κυστεκτομή, είναι πιο αποτελεσματική. Εδώ η γρήγορη κυστεκτομή ήταν πραγματικά γρήγορη. Μιλάνε για 4 εβδομάδες κατά μέσον όρο από τη διουρθρική. Πάρα πολύ γρήγορη δηλαδή. Ενώ η καθυστερημένη ήταν περίπου ένας χρόνος, 11 μήνες. Λοιπόν, και αυτή είναι μια άλλη μελέτη η οποία δείχνει επίσης τη διαφορά μεταξύ δύο ομάδων. Το early είναι πριν το 1998 και το late είναι μετά το 1998, όπου κανείς βλέπει ένα παράλογο πράγμα, ότι μετά το 1998 η επιβίωση ήταν χειρότερη. Και το ερώτημα είναι γιατί. Και η απάντησή μου είναι μονολεκτική, αν δει κανείς αυτόν τον πίνακα, γιατί καθυστερήσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε την κυστεκτομή, γιατί κάναμε BCG. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, και για να έρθουμε λιγάκι έτσι σε μια πιο φάση σύγκλησης, υπάρχει ένα κονσένσους, είναι δημοσιευμένο στο Urology το 2005, που μας λέει ότι οι ασθενείς που έχουν πολλαπλούς όγκους, υπάρχει καρκίνωμα in situ, υπάρχει όγκος στις λεγόμενες δύσκολες περιοχές για διουρηθρική εκτομή, δηλαδή στο θόλο ή στο πρόσθετο τείχωμα, ή αν η πολυματική νόσος στην επαναληπτική διουρηθρική είναι πάλι τα φένα, σε συνδυασμό με κάποιους νεότερους που διατυπώθηκαν στα επόμενα χρόνια, όπως η παρουσία της υδρονέφρωσης, ο μεγάλος όγκος πάνω από τα 3 εκατοστά, η υποκατηγοριοποίηση του ταφένα, αν πιάνει ή όχι την υποβλενογόνια μυϊκή στιβάδα ή αν υπάρχει υποτροπή στην προστατική ουρήθρα, είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε πολύ γρήγορα την κυστεκτομή. Ευχαριστώ. Την πολύ γρήγορη κυστεκτομή. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας δούμε και την επόμενη ερώτηση και να δούμε τελικά το τι θα ψηφίσετε. Ωραία, όλα καλά. Ακριβώς. Χειρουργία, εγχύσεις. Νομίζω πως πάντοτε υπάρχουν δύο όψεις στα νομίσματα. Άρα, τραβώντας τη γραμμή και βλέποντας το υπόλοιπο, γιατί το υπόλοιπο σε ένα τέτοιο ασθενή είναι τι ζωή θα του προσφέρεις μετά. Δηλαδή, τι ποιότητα θα έχει σε μια νόσο, την οποία κατά το 70% θα μπορέσεις να την πας συντηρητικά, κάνοντας την κυστεκτομή. Γιατί αν η κυστεκτομή ήταν κάτι καλό, θα την κάναμε από την αρχή, με την πρώτη εμφάνιση κάποιου όγκου στην κύστη και θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του καρκίνου της οροδόχου κύστης. Και ας δούμε λίγο τα δεδομένα. Παλιές μελέτες από το 62, 14% θνητότητα. Δηλαδή οι ασθενείς αυτοί πέθαναν είτε στο χειρουργείο είτε 30 μέρες μετά. Μειώθηκαν. Σαφώς μειώθηκαν, βελτιώθηκαν όλες οι συνθήκες. Βελτιωθήκαν και οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι και τα νοσοκομεία. Προσοχή όμως, σε τι νοσοκομεία, με τι εμπειρία των χειρουργών και πόσες κυστεκτομές πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτά τα αποτελέσματα ότι 2,2% μόνο πεθαίνουν, πιθανώς σε κάποια χέρια. Σε άλλους που κάνουν λιγότερες κυστεκτομές, σε μικρότερα νοσοκομεία, όχι με τόσο μεγάλη εμπειρία, όχι με τόσο μεγάλη υποβοήθηση από άλλες ειδικότητες, τα ποσοστά να είναι μεγαλύτερα. Αυτό που φαίνεται ότι έμεινε σταθερό είναι η νοσηρότητα. Δηλαδή, όλες οι επιπλοκές που έρχεται μετά από αυτό το χειρουργείο. Και βλέπετε ότι από το 77 μέχρι το 2007, περίπου 1 στους 3 από τους ασθενείς αυτούς θα έχει κάποιες επιπλοκές. Τι σημαίνει επιπλοκή? Η ποιότητα ζωής είναι στα τάρταρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια μεγάλη μελέτη πάλι. 1000 τόσους ασθενείς, Skinner είναι ο senior author, δηλαδή από μια κλινική με μεγάλη εμπειρία στις κυστεκτομές. Και βλέπετε ότι ό,τι και εκτροπή να κάνανε, είτε τι άλλα στοιχεία είχαν πριν το χειρουργείο, τα ποσοστά τους παρέμειναν αυτά. Άρα δηλαδή δεν είναι ευκολότερο να κάνεις ένα conduit από μια ορθότητα. Τα ποσοστά πάνω κάτω παραμένουν εκείνα. Άρα η κυστεκτομή έχει επιπλοκές. Και για να είμαι λίγο πιο τίμιος, ας πούμε λίγο και τα δικά μας τα κακά, ότι πιθανώς και το BCG δεν είναι άμυρο ευθυνών.
Πάντως ένα ποσοστό πολύ μικρό, κάτω από το 5% θα εμφανίσει σοβαρές παρενέργειες και εδώ βλέπετε είναι μια μετανάλυση, μάλλον συγγνώμη, ένα RCT με πολύ καλό evidence. Και για να δούμε λίγο τι σημαίνει, τι σημαίνουν αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε όλοι μας, τι επιπλοκές έχει το Μπεσετζέ, δυσουρικά, κάποιες αιματουρίες. Και βλέπετε ότι πυρέτεια, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τζόρτζη. Ο επιθετικός μας μονομάχος, λοιπόν, Vanguard, κύριε Τζόρτζη, τώρα. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια κανείς να υποστηρίξει μια βαριά χειρουργική επέμβαση, ίσως τη βαρύτερη πρακτικά επέμβαση στην ειδικότητά μας, η οποία έχει μεγάλες επιπλοκές. Αλλά αυτό που θέλω να δείξω είναι το ότι καταφέραμε, καθώς περνάνε τα χρόνια, να μειώσουμε πάρα πολύ το ποσοστό της θνησιμότητας. Και αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση με τον όγκο των δυστεκτομών που γίνονται στα κέντρα στα οποία αναφέρονται οι μελέτες αυτές. Εκείνο που δεν καταφέραμε, και αυτό οφείλω να το παραδεχτώ, είναι ότι δεν καταφέραμε να μειώσουμε ιδιαίτερα τις επιπλοκές, είτε τις άμεσες είτε τις απότερες. Αλλά αυτό έχει μια εξήγηση, διότι τα τελευταία χρόνια και διεθνώς γίνεται και στεκτομές σε ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ πιο επιβαρημένοι, οι οποίοι όταν ήταν ειδικευόμενος ο κύριος Μητρόπουλος, φαντάζομαι ότι δεν θα γίνονταν και στεκτομές. Ή επίσης έχουν εμπλακεί πολλές από. Τόσο γέρος. Κάνω. Συγγνώμη, ανακαλώ. Λοιπόν. Ή εμπλακήκαμε σε νέες μεθόδους εκτροπής, όπως είναι η ορθότουπη νοικής, η οποία σαφώς σχετίζεται με ψηλότερα ποσοστά επιπλοκών. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Βασίλης λίγο τα είπε πολύ ωραία για τον Μπεσετζέ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ωραία. Πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. Και αν πει κανένας, εντάξει, και αν έχει λίγο τσούξιμο, τι μας πείραξε. Το 25% έχει τοξικότητα τρίτου βαθμού. Και η τοξικότητα τρίτου βαθμού ορίζεται ως συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και από εκεί και πέρα, επειδή λέμε όλοι για το σχήμα συντήρησης και ότι πρέπει να κάνει σχήμα συντήρησης στο Μπεσετζέ, και αλλιώς τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά, τελικά μάλλον είναι μια ουτοπία. Ο Λάμ από την περίφημη μελέτη του Southwest Oncology Group που μιλούσε για τα 3 χρόνια, είπε ότι μόνο το 16% τελικά κατάφεραν να την ολοκληρώσουν. Και αν έρθουμε τώρα σε μια απευθεία σύγκριση, είναι πολύ δύσκολο βέβαια κανείς να μιλήσει πλέον σε ποιότητα ζωής. Βρήκα αυτή τη μελέτη, την οποία ήθελα απλώς να σας την πω. Δεν είναι κλινική μελέτη, είναι μια μελέτη ανάλυσης αποφάσεων με κάτι πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία εγώ δεν τα κατάλαβα, δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά. Όπου ουσιαστικά αυτό που πήγε να προσεγγιστεί είναι ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή ο οποίος κινδυνεύει να πεθάνει από την νόσο. Και έγινε μια αναγωγή, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο αυτό. Και μιλάνε για την προσαρμοσμένη ως προς την αναμενόμενη επιβίωση ποιότητας ζωής, η οποία δείχνει ότι είναι μεγαλύτερη για την κυστεκτομή στους ασθενείς πάνω από, από τα 65 έτη, ενώ είναι μεγαλύτερη για τη συντηρητική αγωγή σε ασθενείς κάτω από τα 65. Δηλαδή, οι ασθενείς που είναι κάτω από τα 65 έχουν μία τάση προτίμησης προς τις πιο συντηρητικές μεθόδους απέναντι προς τις πιο επιθετικές μεθόδους. Δεν είναι κλινική μελέτη, το τονίζω, και δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες. Και θα κλείσουμε αυτή τη διαφάνεια που μπορεί να μην σχετίζεται άμεσα με το debate, αλλά ήθελα να την πω. Πιστεύουμε όλοι ότι αν κάνουμε ορθότοπη νεοκίστη, ο ασθενής έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν ξέρω καμία μελέτη που να το τεκμηριώνει και δεν έχω βρει καμία διαφορά στην ποιότητα ζωής ανάμεσα στις ορθότοπες, στα conduit ή στις απλές ουρητροσυγματοστομίες ή ουρητροδερμοστομίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να δούμε τις απαντήσεις σας πριν μας παρουσιάσετε τις δύο διαφάνειες για το κόνσεπτ. Ναι, εκείνο είναι μετά και τις απαντήσεις. Έτσι. Είναι μετά. Ναι. Μετά. Γι' αυτό θα ήθελα να μην είναι επηρεασμένοι καθόλου. Όχι. Για λοιπόν, απαντήστε τις τρεις ερωτήσεις όλοι, για να τις δούμε κιόλα το πώς να αναδείξω. Να δούμε, είναι επιθετική τελικά ή όχι. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με πείσε τούτο ένας, το άλλος πάντως, έτσι για να προκαταλάβω λίγο το ακροατήριο και να το επηρεάσω. Νομίζω πως μπορούμε να δούμε τις απαντήσεις, παρακαλώ. Μάλιστα, όσον αφορά για την πρώτη ερώτηση, επί συνόλου 52 ψηφισάντων έχουμε νικητή τον κύριο Τζόρτζη. Συντηρητικά, λοιπόν, ότι θα πρέπει να πάμε συντηρητικότερα, γενικότερα, σαν μια γενικότερη αντίληψη φιλοσοφίας. Στη δεύτερη ερώτηση, αν η κυστεκτομή θα πρέπει να γίνει άμεσα ή να καθυστερήσει, έχασε ο κύριος Τζόρτζης. Ήταν φυσικό επόμενο αυτό το πράγμα. Στην τρίτη ιστορία, ακριβώς που εκφράζει και το γενικότερο προβληματισμό, και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι και το ακροατήριο εκφράζει το γενικότερο προβληματισμό που υπάρχει, είναι ότι
όντως καμία από τις δύο θεραπευτικές επιλογές δεν είναι απαλλαγμένη επιπλοκών, δεν είναι απαλλαγμένη παρενεργειών, δεν είναι απαλλαγμένη κινδύνου για την ίδια τη ζωή, δεν είναι απαλλαγμένη από τις διάφορες επιπλοκές οι οποίες θα μπορούν και να συνοδεύουν φόρους ζωής στα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του σήμερα. Και τι έχετε να μας πείτε σαν consensus? Συγγνώμη λιγάκι, στην τρίτη ερώτηση έχουν ψηφίσει οι μισοί σχεδόν από τις άλλες. Θα ψηφίσουν. Εντάξει. Απλώς, αν... όχι για να το δούμε τώρα, απλώς για, να μείνει στο, Γκάλο... για να μείνει στο σύστημα, ας ψηφίσετε, εντάξει. Σαν exit poll το παίρνω εγώ τώρα εδώ πέρα, ότι τα πράγματα... Ναι, γιατί τα αποτελέσματα θα μείνουν στο ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ναι, εγώ το παίρνω σαν exit poll και έτσι το σχολίασα. Τα δύο έγινε... Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε τις διαφάνειες. Γκρινιάρη. Έτσι τα καλά καθόμενα. Όχι, μη φοβάσαι ότι θα κέρδισα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, επιλέξαμε εδώ τώρα έναν αλγόριθμο, τον οποίο τον πήραμε, δεν είναι δικός μας ο αλγόριθμος, έτσι, είναι ένας από αλγόριθμος που έχει δημοσιευθεί σε ένα από τα περίφημα collaborative review του European Urology το 2010. Είναι το PDF μέσα στο ηλεκτρονικό σχολείο, όπου θεωρήσαμε ότι βάζει λίγο έτσι τα πράγματα σε μία τάξη γενικότερα. Λοιπόν, κάναμε τη διουρυθρική, κάναμε και την άμεση ενδοκιστική έγχυση μητομικίνης. Εκεί που διαφοροποιούμαστε είναι στο χαμηλό και στον υψηλό κίνδυνο. Και ο υψηλός κίνδυνος, υπενθυμίζω, ότι είναι η πολλαπλή όγκη, το insitu, η υποτροπή αν υπάρχει και η όγκη στις δύσκολες λεγόμενες περιοχές για διουρυθρική εκτομή, το οποίο είναι λίγο σχετικό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του υψηλού κινδύνου, σε όλες τις περιπτώσεις θα κάνουμε επαναληπτική διουρυθρική. Σε αυτή την περίπτωση όμως των ασθενών, αξιολογώντας πλέον ατομικά την περίπτωση του ασθενή, μπορούμε να λάβουμε υπόψη σοβαρά την κυστεκτομή ως αρχική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, η επαναληπτική διουρυθρική, εντάξει, αν είναι διεκθετικό βέβαια στην επαναληπτική, δεν τίθεται ζήτημα ότι θα έχουμε κυστεκτομή. Έτσι, αν είναι ταφ-0, δηλαδή στην επαναληπτική δεν έχουμε τίποτα, έχουμε αφαιρέσει όλο τον όγκο, αλφα ή inside του, ή τα φένα, η προτίμηση θα είναι πάλι προς τις ενδοκιστικές εγχύσεις του BCG, με μόνη την εξαίρεση ότι το ταφένα στην επαναληπτική διουρυθρική είναι επίσης ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας που μπορεί να μας οδηγήσει στην απόφαση της κυστεκτομής, τονίζω πάντοτε, εξατομικευμένα. Θέλει κανείς να κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι εδώ, παρακαλώ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κυστεκτομή σε ταφ-α? Σε ποιο επίπεδο? Στο δεύτερο. Μετά εδώ, την επαναληπτική tour. Κάναμε τα φάλφα. Δεν συνιστάται. Δεν έχουμε κάνει καθόλου εγχύσεις μέχρι τώρα. Εντάξει, ακόμα μπορεί να υποστηρίξει εγώ κόλπωμα την κυστεκτομή, αλλά το θεωρώ ότι δεν είναι η πρώτη μας επιλογή. Ακόμη και να είναι σε κόλπωμα. Το κόλπωμα είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Έτσι, είναι τελείως διαφορετική περίπτωση, γιατί θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικά σχεδόν εξοκιστική νόσος πιθανότατα. Είναι διαφορετική. Ας το αφήσουμε λίγο το κόλπωμα, γιατί γίνεται πολύ μπερδεμένο. Παρακαλώ. Η ιστολογική εικόνα του όγκου, δηλαδή, κύριε καθηγητά, η ιστολογική λέει κύτταρα signet cell, δίκην σφραγιστήρων κυτάρα, αδενοκαρκίνωμα. Δεν θα σας πάει πολύ πιο γρήγορα στην ριζική? Δεν αναφερόμαστε στο αδενοκαρκίνωμα, αναφερόμαστε στο μεταβατικό επιθήλιο. Το αδενοκαρκίνωμα τα ξεχνάμε όλα. Ευχαριστώ. Πάμε στην κυστεκτομή. Λοιπόν, Διονύση, κάποιο σχόλιο για τον αλγόριθμο? Δεν είναι δικός μας ο αλγόριθμος, το ξανατονίζω, έτσι. Λοιπόν, απλώς τον υιοθετήσαμε. Στις διαφάνειες λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε... Είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπατε, ότι τα στοιχεία της επαναληπτικής διουρυθρικής μπορεί να είναι αρκετά καθοριστικά για την αντιπεριφέρεια... Είναι ίσως το κομβικό σημείο. Του καρκινώματος από μεταβατικό επιθήλιο, το τονίζουμε, και όχι αντενοκαρκίνωμα, ήταν σημαντική παρατήρηση του καθηγητή του κ. Σοφικίτη. Και που δεν εμπλέκεται ο παράγοντας κόλπωμα της κύστεως, γιατί εκεί δεν υπάρχει μυϊκός χιτώνας κλπ. Έτσι, τα κλασικά πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ στις ενδοκιστικές εγχύσεις. Έχουμε κάνει δηλαδή ενδοκιστικές εγχύσεις BCG μετά από την επαναληπτική διουρυθρική, είτε είναι ταφ-α είτε είναι ταφ-1. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, λίγο γίνεται λίγο πιο μπερδεμένος ο αλγόριθμος, θα τον απλοποιήσω. Κάναμε την πρώτη κυστεοσκόπηση και ήταν αρνητική. Ακολουθούμε ένα σχήμα συντήρηση με BCG, όποιο θέλετε, και παρακολούθηση. Στο ταφ-2, αν μας προκύψει υποτροπή, που στη δεύτερη διουρυθρική είναι ταφ-2, η κυστεκτομή δεν συζητιέται. Είναι αναμφισβήτητη. Εάν είναι ταφ-1, εκεί είναι πάλι το μεγάλο μας ερώτημα. Έχουμε ταφ-1
μετά από τα φένα, πρώτη υποτροπή. Και εδώ πρέπει σαφώς κανείς να λάβει υπόψη την κυστεκτομή, νομίζω. Σαφώς πρέπει να τη λάβει υπόψη. Εναλλακτικά μπορεί να ακολουθήσει ένα δεύτερο κύκλο BCG. Και εδώ βέβαια οι συγγραφείς που γράψαν το άρθρο προτείνουν και το συνδυασμό του BCG με την Interferon, η οποία είναι ένας λίγο αμφιλεγόμενος συνδυασμός. Περισσότερο θα έλεγα ότι επιλέγεται από αυτόν που πάρα πολύ ισχυρά θέλει να αποφύγει την κυστεκτομή ως μια εναλλακτική λύση. Είμαστε τώρα λοιπόν εδώ μετά και δεύτερο κύκλο. Δεν κάναμε κυστεκτομή. Είμαστε και μετά από δεύτερη αποτυχία του BCG. Εδώ πλέον τώρα οποιοδήποτε TAF1, TAF2, TAF inside του πάει ασυζητητή στην κυστεκτομή. Αν είναι TAF-α, αν είναι TAF-α, μπορεί κανείς να είναι συντηρητικός ως επιλογή. Εάν πάμε τώρα διαφορετικά ότι από την πρώτη κυστεοσκόπηση είχαμε υποτροπή, τότε για να μην ξαναπώ λιγάκι τον αλγόριθμο ο οποίος ακολουθεί το ίδιο πρακτικά πρωτόκολλο, απλώς βάζει πιο επιθετικά μπροστά την κυστεκτομή, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει κανείς ίσως να περιμένει και τη δεύτερη αποτυχία του BCG σε μια τέτοια υψηλά επιθετική περίπτωση. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Κάποιο σχόλιο. Παρακαλώ. Οι αλγόριθμοι, καταρχήν να διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα είναι η παντοδύναμη γνώση. Απλώς βοηθούν, αν θέλετε, να ξεκαθαρίσει κανείς το μυαλό του ένα πλάνο προσέγγισης. Λίγο στο λαβύρινθο που έχει δημιουργηθεί από αυτή την ιστορία. Μέσα στο χάος. Παρακαλώ, σχόλια. Να κάνω το δικηγόρο. Α, υπάρχει άλλος. Α, κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Να μιλήσετε τελευταίο, θέλετε. Ωραία, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε για την επιλογή σας η ηλικία του αρρώστου, δηλαδή αν μιλάγαμε για έναν άρρωστο που είναι περίπου στα 50-55 και αντίστοιχα έναν άρρωστο γύρω στα 70, θα ήταν σημαντικός ο ρόλος της ηλικίας τους αναφορά την επιλογή σας? Είναι πολύ σημαντικός. Θεωρώ ότι σε έναν άρρωστο που είναι νεαρής ηλικίας με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, πρέπει να προσπαθήσει να το εξασφαλίσει το υψηλότερο ποσοστό δυνατής επιβίωσης. Το ίδιο ισχύει και για την, συγγνώμη, και για την επιθυμία του αρρώστου, δηλαδή σε έναν άρρωστο ο οποίος θα επιθυμούσε είτε τη μία λύση είτε την άλλη. Ισοδύναμα, δηλαδή εννοείται θα την επιθυμούσε. Ναι, από τη στιγμή που είναι μέσα στα πλαίσια της σωστής αντιμετώπισης, θα έπαιζε ρόλο στην επιλογή σας επίσης? Σαφώς, καθοριστικά. Να προσθέσω κάτι πιο σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι ο καθοριστικός. Διότι ο 70ης έχει πολλά χρόνια να ζήσει, εφόσον έχει κάποια κριτήρια, δεν έχει άλλες νόσους κτλ. Και αυτό που γίνεται το εξής. Πάει συντηρητικά BCG, BCG, BCG. Αρχίζουν οι υποτροπές, αρχίζουν οι αιματουρίες. Κάποιος του στέλνει, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, γιατί μάλλον έχει ξεφύγει νόσο. Έχει χειροτερέψει αυτός και σαν ηλικία. Στέλνει για ακτινοβολία. Αρχίζουν όλα τα προβλήματα της αιματουρίας που μπαίνει και βγαίνει, μεταγγίσεων, πόνος κτλ. Καταλήγει με δύο νεφροστομίες, με λοιμώξεις, με επιπλοκές κτλ. Και είναι άρρωστοι που τουλάχιστον εμείς τους έχουμε μόνο εμείς και είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τον οποιοδήποτε να χειρίζεται αυτούς τους ασθενείς. Και πολλές φορές οδηγούμαστε σε κυστεκτομή για να σώσουμε τουλάχιστον αυτά. Δηλαδή το 70 ναι μεν παίζει σημαντικό ρόλο, το 50 σίγουρα θα κάνεις κάτι νωρίτερα, αλλά και τον 70 ίσως και τον 80, γιατί έχουν βγει και paper που υποστηρίζουν ότι δεν έχει τεράστια διαφορά στην επιβίωση, ούτε στη δυσκολία, ούτε στις επιπλοκές μετά, και ο 80 μπορεί να χειρουργηθεί. Κάποιος προφανώς δεν θα κάνεις μεγάλη... Πάλι από την πρακτική βάση, η συμβουλή που δίνω είναι, κοιτάξτε να δείτε, θέλω να υπολογίσετε την πορεία της νόσου. Αυτό που τόνισε ο κύριος Τζόρτζης, ότι υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί με αυτόν τον κακό τρόπο. Οφείλετε να το πάρετε σοβαρά υπόψη και να πάρετε ίσως δραματικές αποφάσεις, αλλά πριν καταλήξουν τα πράγματα είναι δραματικά για τον ίδιο τον άρρωστο. Δηλαδή θα μπορούσαμε για να το απλουστεύσουμε ακόμα περισσότερο να πούμε ότι όταν θα βρούμε ένα τέτοιο όγκο, μιλώντας καλά με τον ασθενή, θα είναι αυτός που θα καθορίσει την εξέλιξη, ή είναι πολύ απλουστευμένη αυτή η σκέψη? Να πάρει την απόφαση ο ασθενής. Ναι, δηλαδή μιλώντας καλά με τον ασθενή και εξηγώντας του τα δεδομένα. Αν είναι απόλυτα ενημερωμένος για όλους τους κινδύνους και όλη την πιθανή εξέλιξη της νόσου, προφανώς ο ασθενής θα πάρει την απόφαση. Άρα, επομένως. Αλλά πρέπει να ξέρει τι τον περιμένει όμως. Γιατί αν παρουσιαστεί το θέμα, θα σου βγάλω την κίστη και θα έχει σακούλα, έτσι κανείς δεν πρόκειται να το δεχτεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, αλλά πρέπει να ξέρει γιατί θα γίνει αυτό και αν επιλεχθεί το σχήμα που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, δηλαδή διουρυθρική, διουρυθρική, BCG, BCG, ξανά διουρυθρική, BCG, πού μπορεί να καταλήξει. Και ειδικά ένας νέος ασθενής που είπατε, σε τι κατάσταση μπορεί να καταλήξει. Λοιπόν, παρακαλώ, σχόλια. Θέλω να κάνω. Ναι.
Έχουμε το περιστατικό το οποίο είναι πρωτοεμφανιζόμενος όγκος του μεγέθους που είδαμε και βγαίνει Grade 3, τα φένα. Συνιστάτε, το βλέπετε, το σκέφτεστε, προτείνετε να υπάρξει επαναληπτική διουρηθρική εντός του μηνός. Αναμφισβήτητανε. Αυτό ήταν το δεδομένο με το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Αναμφισβήτητανε. Και βλέπετε ότι και στον αλγόριθμο αυτό είναι κυρίαρχη η επαναληπτική. Είναι κυρίαρχη, δηλαδή είναι αυτή η οποία ουσιαστικά θα σε οδηγήσει στις περαιτέρω αποφάσεις. Λοιπόν, κάποιος από εκεί ήθελε να μιλήσει κάτι, παρακαλώ, ναι. Ναι. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση η οποία να αφορά την τσέψη τα πίνη κατά πόσο μπορεί να είναι ως εναλλακτική. Βασίλη, θα απαντήσεις σε αυτό. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε δύο φάσεις. Αυτούς που έχουν αποτύχει στον Πεσετζέ και φαίνεται ότι ένα ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά γύρω στο 30% απάντησε στο Τζέμσαρ. Και υπάρχουν κάποιες άλλες μελέτες που τρέχουν τώρα, που τις δίνουν από την αρχή, όπως κάνουμε με την επιρουμπικίνη ή τη μητομικίνη. Ακόμη δεν υπάρχει τίποτε, δηλαδή είναι σε φάση εξέλιξης των μελετών για να δούμε αν θα έχει κάποια ένδειξη για αυτά τα πράγματα. Και είναι σε επίπεδο μελετών και όχι κλινικής πρακτικής. Έτσι, δεν έχουν πάρει ένδειξη για χορήγηση ενδοκιστική αυτά τα φάρμακα. Άμα θέλετε και λίγο προσωπική μας γνώμη, γιατί εμείς χρησιμοποιήσαμε, δεν είδαμε εντελώς τίποτε. Ναι, καμία διαφορά. Κύριε καθηγητά, τα σχόλιά σας. Έχουμε χρόνο όμως. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Τώρα βέβαια δεν θέλω να θολώ στα νερά. Είναι και σπάνιο το σενάριο αυτό. Σε συνέχεια του προηγούμενου συνομιλητή μας, συναδέρφου μας, 55 ετών, δεύτερη υποτροπή μετά από Μπεσετζέ, τα φένα, Μονίρης τα φένα υποτροπή, έτσι, μετά από ένα χρόνο υποτροπή. Τι θα κάνετε, great, θέλω να πείτε του, τι θα κάνετε, το ξαναπαναλάβω. Όχι, πολύ καλά. Μιλάτε για δεύτερη υποτροπή, η οποία είναι μετά από αποτυχία του Μπεσετζέ και είναι πάλι τα φένα. High grade, μάλλον, αυτό θέλετε. Μετά από ένα χρόνο. Σπάνιο σενάριο, χωρίς AIS, χωρίς παράγοντες κινδύνου. Ωραία. Εγώ θα σκεφτόμουν ως πρώτη επιλογή την κυστεκτομία εδώ. Είστε σίγουρος? Σας είπα την άποψή μου. Το σίγουρος, η λέξη σίγουρος είναι πολύ δύσκολη απάντηση. Σίγουρος δεν μπορεί να είναι κανένας για τίποτα. Έτσι. Εγώ πάντως θα ψήφιζα, θα ήμουν συντηρητικότερος. Θα ήμουν πάλι για έναν δεύτερο κύκλο με τον Μπεσετζέ. Θα αποφάσισε στην κυστεκτομία μετά τη δεύτερη αποτυχία. Ναι, και όταν θα είχα παράγοντες κινδύνου επιπλέον. Σωστά. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι ένα πολύ ξεκάθαρο περιστατικό, όπως ναι, το περιέγραψε ο καθηγητής. Είναι σπάνιο σενάριο, έχει συμβεί ή μπορεί να συμβεί όμως. Οι αποφάσεις πάντοτε, πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να είναι εξατομικευμένες ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να βάλει μέσα στην ίδια φαρέτρα όλους τους ασθενείς. Θα βοηθούσε η συνεπόφαση του ασθενούς. Τι θα προτιμούσε, πάρα πολύ φαντάζομαι. Σαφώς. Αν ο ασθενής καταρχήν απορρίπτει την κυστεκτομία, έχουμε όλοι νομίζω εμπειρίες από ασθενείς οι οποίοι κατηγορηματικά αρνούνται την κυστεκτομία. Δεν τη θέλουν με τίποτα. Και λένε, εγώ θα πάω όσο πάω, κάνε μου ό,τι άλλο θέλεις, αλλά δεν θέλω να βγάλω την κύστη. Τι μπορώ να τον κάνω εγώ εκεί πέρα. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο διαφορετικό. Το σενάριο που περιγράφεται, μιλάτε για υποτροπή με έναν όγκο τα φένα, θα συμφωνήσω με τον Διονύση, είναι πιο συντηρητικός. Έτσι, αν είναι μονήρης ο όγκος, μονήρης και υποτροπή, και είναι μικρός, κάτω από τα 3 εκατοστά ή κάτω από τα 2 εκατοστά, αν θέλετε, θα βάλω λίγο νερό στο κρασί μου, να πάμε και λίγο προς τη συντηρητική, αλλά μέχρι εκεί. Μετά θα χάσουμε το παιχνίδι. Να προσθέσω κάτι, Κώστα. Ναι. Δυστυχώς το λέω αυτό, διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, η μοριακή βιολογία που περιμέναμε να δώσει κάποιες απαντήσεις, κάποιες λύσεις, δεν έχει έρθει ακόμα. Δηλαδή το P53 ή κάποιοι άλλοι δείκτες μοριακοί δεν έχουν βοηθήσει στην απόφαση για τις επιθυμίες. Θα μας πει ο κ. Είχε υπάρξει ένα ειρωνικό σχόλιο κάποια στιγμή. Poster boys, we don't need any more posters. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι απόλυτο δίκιο για αυτό το πράγμα. Θέλουμε και λίγα. Πέρα από την επιστήμη την βαριά, θέλουμε και κάτι πολύ χειροπιαστό στα χέρια μας. Νομίζω πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επιτυχία είναι ότι δεν είχαμε κανέναν από τους δύο μονομάχους να σπαρταράει έτσι σε αυτή την ιστορία. Κηρύσω τη μονομαχία ισόπαλη ως διαιτητής. Όχι, δεν είναι ισόπαλη η μονομαχία. Κηρύσω την ισόπαλη. Μην με ξανακαλέσετε ως διαιτητή σε τίποτα. Έτσι, έχω το απόλυτο δικαίωμα. Κηρύσω την ισόπαλη. Ισόπαλη.
Νομίζω πως έχουμε διάλειμμα τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει διάλειμμα.